Εμιλία, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, υπάρχει κατανόηση, πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία, αλλά υπάρχει και καταδίκη. Αυτά τα τρία σημεία. Κατανόηση για το γεγονός ότι υπάρχει αγανάκτηση, ψυχραιμία αυτές τις δύσκολες στιγμές και καταδίκη για το γεγονός ότι δεν πρέπει να γίνονται πράγματα τα οποία δίνουν άλοθη στον κατοχικό στρατό. Από εκεί και πέρα, ρωτήσαμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφορικά με τις εξελίξεις στο Βαρώσι και βεβαίως τις τελευταίες παραβιάσεις της Τουρκίας στην Κυπριακή Άως και στις ελληνικές θάλασσες. Και θέλησε από μόνος του να στείλει ένα μήνυμα στις Βρυξέλλες, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρξει αυτή τη στιγμή από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια κρίση εκτίμησης κατά την άποψή του, καθώς τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τουρκία το προηγούμενο διάστημα, δεν έδειξε στην πράξη να κατανοεί η Τουρκία ότι πρέπει να αποκλιμακώσει την όλη κατάσταση. Και όλα αυτά βεβαίως, ενώ αύριο περιμένουμε εδώ στην Κύπρο και τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, ο οποίος θα έρθει στην Κύπρο το μεσημέρι, θα δει πρόεδρο Αναστασιάδη, θα δει τον Νίκο Χριστοδουλίδη και εν συνεχεία θα πάει στην Ελλάδα για συνάντηση με την ελληνική πολιτική ηγεσία, με τη Λευκωσία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Α, να στέλνει μήνυμα στον διπλωμάτη της γερμανικής χώρας ότι δεν είναι ικανοποιημένη η Λευκωσία από τη μέχρι στιγμή διαχείριση της κατάστασης, γνωρίζοντας βεβαίως το Προεδρικό ότι τις τελευταίες ώρες και από την πλευρά του το Βερολίνο αισθάνεται απογοητευμένο είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών για τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα διαχειρίζεται την κατάσταση μετά την σύνοδο κορυφής που είχαμε προδύο εβδομάδων. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, και πάμε να δούμε απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρόεδρος. Θα το επαναλάβω προς όλους τους εταίρους. Οι νέες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας εις βάρος της Κύπρου, αλλά που επεκτείνονται και στην Ελλάδα, δεν χωρεί αμφιβολία ότι θα πρέπει να δημιουργήσουν, αν θέλετε, κρίση εκτίμησης από πλευράς Ευρωπαίων που ακόμα θεωρούν ότι με την θωπία αναμένουν ότι θα υπάρξει υποχώρηση της τουρκικής προκλητικότητας.